πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ήρθε και σκήνωσον εν μη και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίδους και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Προσκεκλημένοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίες και κύριοι, ως κοσμήτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την ημερίδα, την οποία διοργανώνει η Εστία Πατερικών Μελετών, με τον τίτλο «Τον πολύ χαρακτηριστικό και τον πολύ επίκαιρο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα». Δεν θα είχε δυνατόν η Φιλοσοφική Σχολή, η οποία θεωρείται κατεξοχήν σχολή ανθρωπιστικών σπουδών, να μην ενδιαφερθεί και να μην αγκαλιάσει με αγάπη και με ενδιαφέρον αυτή την εκδήλωση, η οποία, καθώς φαίνεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα προσεγγίσει ζητήματα μείζωνα και καταλυτικής σημασίας, τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του απλού κοινού ανθρώπου, του απλού θνητού και με την πνευματικότητά του όμως. Διότι δεν μας διαφέρει βεβαίως το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι δυτής φύσεως, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και σας ζητώ συγγνώμη ειδικά από εσάς τους πατέρες, εάν ίσως κάτι το λαϊκό εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, ξεφύγει όση ώρα απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό σε όλους. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι υπάρχουν τρία συστήματα τα οποία διέχουν τον κόσμο και τα οποία πολλές φορές τον ταλανίζουν, αλλά τις περισσότερες φορές βέβαια τον τοποθετούν κάπου σε μια κατάσταση, σε ένα σταυροδρόμι ίσως, όπου πρέπει να επιλέξει και όπου πρέπει ίσως να τα δει αυτά τα συστήματα με την αρμόδουσα, με την αρμόδουσα σημασία και προσοχή. Το ένα σύστημα, για παράδειγμα, είναι η φιλοσοφία, την οποία εμείς εδώ, σε αυτή τη σχολή θεραπεύουμε. Η φιλοσοφία η οποία εναγωνίως ψάχνει να βρει την αλήθεια και την οποία βέβαια ποτέ, μα ποτέ δεν βρίσκει. Διότι δεν ξέρουμε πολλές φορές ποια είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να τη διακρίνουμε, είναι μόνο με τις μύχες πτυχές της ψυχής μας, η οποία πολλές φορές μας ειδοποιεί και μας λέει αυτή είναι η αλήθεια, επίλεξε αυτήν και έτσι θα πορευτείς στον δρόμο το σωστό και τον ορθό. Πράγματα τα οποία όμως και αυτά πολλές φορές ελείπτουν στην δικαιοδοσία των κριτηρίων. Θα πρέπει δηλαδή πρώτα να πούμε τα κριτήρια και να πούμε αυτό είναι καλό, αυτό, αυτό και αυτό, να ορίσουμε δηλαδή κάτι και στη συνέχεια να πούμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Η φιλοσοφία δυστυχώς δεν βρίσκει ποτέ την αλήθεια. Και γνωρίζετε όλοι, ως Έλληνες που είμαστε κιόλας, ότι δεν έχει μέχρι στιγμής ένα σύστημα προταθεί και υιοθετηθεί καθολικός. Μερικώς ναι. Ένα άλλο σύστημα είναι η επιστήμη. Η επιστήμη στηρίζεται στο όπερε διδείξε. Μπορείς να πεις, είμαι αστροναύτης, απόδειξέ το. Είμαι γιατρός ψυχών, σωμάτων κλπ. Απόδειξέ το. Αυτή είναι η απάντηση της επιστήμης και αυτό προσπαθεί να κάνει η επιστήμη να θεραπεύσει, στηριζόμενη στα αυτά τα δεδομένα που έχει και το αποδεικνύει ενίοτε. Ενίοτε το αποδεικνύει. Αυτό το οποίο όμως έχει η θρησκεία, που είναι το τελευταίο τάξη, επειδή είναι τελευταίο το σύστημα αυτό, κατά τη γνώμη μου είναι το πρώτο. Αυτό το οποίο περιέχει η θρησκεία είναι η αλήθεια, αυτούσια, η οποία έχει δοθεί
από τον ίδιο τον Χριστό, από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος άφησε στον κόσμο δια των Ευαγγελίων τα ιερά του λόγια και πορευόμεθα με αυτά. Άρα ο χριστιανός άνθρωπος είναι ένας όλυβιος, ένας ευδαίμων άνθρωπος, διότι γνωρίζει την αλήθεια κατά τρόπον άμεσο και βεβαίως αποκαλυπτικό. Αποκαλύπτει την αλήθεια και από εκεί και πέρα πορεύεται σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Επιτρέψτε μου να θυμηθώ ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή από την παγκόσμια δραματουργία. Πρόκειται για ένα μεγάλο συγγραφέα, τον Κλοντέλ. Ο Κλοντέλ παρέπε από εδώ και από εκεί σε διάφορες ιστορίες, σε συμβολισμούς, με το Ρεμπό, με στο μεθυσμένο καράβι, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να κλειδονίζεται στα κύματα και να μην ξέρει από πού να πιαστεί. Έζησε πράγματα πολλά, έζησε πράγματα και αμαρτίες πολλές. Και στο τέλος κάποια στιγμή λέει, βέβαια εδώ μιλάμε για μια καθολική εκκλησία, απλώς έτυχε να είναι σε μια λειτουργία, σε έναν εστερινό. Κοίταξε γύρω του, άκουσε έναν ύμνο που έψευναν από την χοροδία την παιδική, και εκείνη τη στιγμή λέει, όπως γράφει μέσα στο ημερολόγιο του, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ένα θείο φως να μπαίνει μέσα στην ψυχή μου και πίστεψα. Από εκείνη τη στιγμή πίστεψα. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο αμαρτωλός, ο ταλαρισμένος, μέσα σε διάφορα πράγματα, σε διάφορα ζητήματα και συστήματα και ιστορίες, αυτός ο άνθρωπος κατόρθωσε να βρει την δική του, την προσωπική αλήθεια, η οποία φυσικά συναντά την καθολικότητα για να μπορέσει δια του συγκριτισμού να τοποθετηθεί εκεί που πρέπει να τοποθετηθεί. Διότι αν εγώ, για παράδειγμα, ειδοποιηθώ μόνη μου ή κάποιος από εμάς μόνος του, αυτό δεν αποτελεί συνείδηση. Η συνείδηση, επομένως, που είναι κάτι το ευρύ, στηρίζεται στην κοινή εμπειρία. Έχω κοινές εμπειρίες με τους άλλους και κατά αυτόν τον τρόπο μπορώ να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κριτήριο, κάτι το οποίο τοποθετώ ως κριτήριο. Όμως, αγαπητοί φίλοι, σεβαστοί πατέρες, επειδή από εδώ και πέρα αρχίζετε εσείς, αρχίζει η δική σας ο λόγος, ο δικός της Εκκλησίας, ο λόγος ο ορθός της Ορθοδοξίας, η οποία είναι η θρησκεία του τόπου αυτού της Ελλάδας. Αρχίζουν επομένως από εδώ και πέρα οι βαθιές πνευματικές αναζητήσεις, στις οποίες ίσως δεν έχω εγώ, η ταπεινότητα δική μου, το δικαίωμα να καθίσω περισσότερο. Εγώ κάθομαι τόσο όσο κάθομαι, για παράδειγμα, με μια μικρή αλήθεια, πολλές φορές πικρή και ανίδεη αλήθεια, στο αμφιθέατρο απέναντι στους φοιτητές. Μεγάλο βάρος, βαρύ φορτίο για ένα δάσκαλο. Ο δάσκαλος είναι, πιστεύω, ένα πολύ μεγάλο, μια βάσανος. Αυτό, πιστεύω ότι σε αυτό μπορούμε να σταθούμε εμείς, γι' αυτό επιτρέψτε μου να σας αφήσω σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι πλειάριστα, πάτερ μου, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να πω κάτι περισσότερο από έναν απλό χαιρετισμό. Επομένως, σας ζητώ συγγνώμη αν έκανα και κάποιο σφάλμα. Σας καλωσορίζω σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα των τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και νιώθουμε ειλικρινά, οφείλω να το πω και αυτό γιατί το αισθάνομαι, τιμόμενοι εδώ σε αυτή τη σχολή, τιμόμενοι από την παρουσία όλων ημών. Προάσπιση της ορθοδοξίας από τις αιρέσεις και τα νεοπαρήβαρα πολιτικά ρεύματα, η
στη δίκη τη Δασκαλία τη Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία και Ελληνικά, η βοήθεια στου αναξιοπαθούντε, η προάσπιση κατατοπικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των Ελλήνων Ορθοδόξων πολιτών και η συμπαράσταση προ του διωκομένου λόγω αρνήσεω παραπατήσεων εκδοτικών ταυτοτήτων και παντό είδου κρατών που παγιδεύουν τη θεότητα και ελευθερία των ανθρώπων. Συνεργάζεται με φορεί που έχουν παρόμοιου σκοπού, υποβάλλει αιτήματα και υπομνήματα στα αρμόδια κρατικά και περιφερειακά όργανα και διεθνεί φορεί και προωθεί του σκοπού τη με τη διοργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων, την έκδοση βιβλίων και εντύπων και τη μέσω διαδικτύου ενημέρωση του ελληνικού και διεθνού κοινού. Οι πόροι τη προέρχονται από εισφορέ και δωρεέ τελών και φίλων τη εταιρεία. Το λόγο τώρα θα πάρει ο συντονιστή κ. Τίμη Παπα-Νικολάου, εκδότη του περιοδικού Ρεσάρτου. Νομίζω ότι πλέον γίνεται φανερό σε όλους, ακόμα και διαλυθμό οφθαλμού, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις πιο σκοτεινές και φιαλτικές καμπές της ανθρώπινης ιστορίας. Η νέα πλανητική τάξη προωθεί με βαρβαρότητα ασυνήθιστη τον αφανισμό των εθνών και των λαών, των ιδεών και των πολιτισμών και απειλεί ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και την έννοια άνθρωπος. Ο εφιάλτης του ολοκληρωτισμού της νέας εποχής συμπυκνώνεται, αποτυπώνεται και κωδικοποιείται στην κάρτα του πολίτη και στη δικτατορία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η κάρτα του πολίτη δεν είναι απλώς το πιο εφιαλτικό εργαλείο ακτινογραφικού και ολοκληρωτικού φακελώματος της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και εργαλείο που καθιστά τον άνθρωπο ένα ηλεκτρονικό ψηφίο. Η επιβολή της κάρτας του πολίτη σαρπίζει το θάνατο του ανθρώπου, το θάνατο των ιστορικών κοινωνιών και των λαών. Συνακόλουθα το θάνατο του πνεύματος, το θάνατο των ιδεών, της πολιτικής και των λαϊκών κινημάτων. Η πρωτοβουλία νησιών Ορθόδοξης Συνείδησης, Πράος, με το έργο της και τις εκδηλώσεις της, έχει ευαισθητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία και αφήσει συνειδήσεις γύρω από αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο της κάρτας του πολίτη που μας απειλεί. Μπορούμε να πούμε, χωρίς να υπερβάλλουμε, ότι η ΠΡΑΟΣ έχει δημιουργήσει γύρω από την κάρτα του πολίτη πραγματικό λαϊκό κίνημα. Το κίνημα αυτό έχει αρχίσει να αναπτύσσεται με πυρετικούς ρυθμούς, να βαθαίνει και να φυτώνει. Σήμερα βρίσκεται σε μια αποφασιστική καμπή και θα πρέπει να αυτορακιστεί απέναντι στις ραδιοργίες της εξουσίας και τις ποικίλες οικονομεύσεις των μηχανισμών της νέας τάξης. Μηχανισμών οι οποίοι αρχίζουν να νιώθουν τον τρόμο από το κίνημα ενάντια στην κάρτα του πολίτη και ασχολούνται συστηματικά πλέον μαζί του. Το θωράκισμα αυτού του ρωμαλαίου κινήματος που αναπτύσσεται εναντίον της κάρτας σημαίνει πρώτα απ' όλα γνώση και συνείδηση. Η γνώση του ζητήματος και η συνείδηση της κατάστασης αποτελεί τον πρωταρχικό θώρακα κάθε αγωνιστικής πράξης απέναντι στις επιβουλές και τις δολοπλοκίες των μηχανισμών της νεοταξικής εξουσίας. Η αιστεία πατερικών μελετών δίνει τη μάχη προς αυτή την κατεύθυνση. Να θωρακίσει το κίνημα ενάντια στην κάρτα του πολίτη πνευματικά και επιστημονικά, δηλαδή να το εξοπλίσει με γνώση και συνείδηση. Αυτό το νόημα έχει και η σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση η οποία θα εξετάσει το ζήτημα της κάρτας πολυεδρικά και πολύπλευρα. Και από θεολογική σκοπιά, αλλά και από επιστημονική, νομική και πολιτική σκοπιά. Σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα και από τη σκοπιά της οργανωτικής θωράκισης του Ορθόδοξου και λαϊκού αυτοκινήματος εναντίον της κάρτας του πολίτη. Στη σημερινή εκδήλωση που οργανώνει η αιστεία πατερικών μελετών, θα μιλήσουμε με την κάτω τη σειρά. Ο αρχιμαντρίτης Σαράτης Σαράτος, θεολόγος φιλόλογος, θα προσεγγίσει το ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θεολογικά. Ο κύριος Χρήστος Παπασωτηρίου, δικηγόρος παραλίου πάγου, θα μας δώσει την νομική διάσταση του θέματος, που
που είναι εξόχως πολιτική διάθεση που επικεντρώνεται στην κατάργηση των ατομικών ελευθεριών. Ο έτερος ομιλητής θα είναι ο κ. Σκότιος Κουτινάκης, καθηγητής πληροφορικής. Θα αναπτύξει το θέμα της ηλεκτρονικής δικτατορίας. Τέλος, ο κ. Στάθης Αδαμόπουλος, οικονομολόγος, θα μας αναπτύξει το ζήτημα το σχετικό με τις οικονομικές επιπτώσεις της κάθε πολίτη. Τώρα θα καλέσουμε τον προηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, πατέρα Αθανάσιο, για ένα χαιρετισμό πριν προχωρήσουμε στους ομιλητές. Για τη διοργάνωση της απόψινής ημερίδος που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και για την πρωτοβουλία της αυτή να αναδείξει τις ποικίλες παραμέτρους ενός τόσο φλέγοντος ζητήματος όπως αυτό της νέας παγκόσμιας τεχνολογικής φυλακής στην οποία μας οδηγεί η σχεδιαζόμενη κάρτα του πολίτη. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχουμε και να απευθύνουμε χαιρετισμό στην εκδήλωση αυτή και να καταθέσουμε στον ελάχιστο αυτό χρόνο κάποιες σκέψεις μας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η σύγχρονη οικονομική, πολιτική και κοινωνική δίνη στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός λαός και η αφόρητη πίεση η οποία βιώνει θεωρήθηκε όπως δείχνουν τα πράγματα από τους κυβερνώντες και τους υπερεθνικούς εντολείς τους ως κατάλληλη ευκαιρία για την υπαγωγή του στο Διεθνές Ηλεκτρονικό Σύστημα Φακελώματος και Ελέγχου μέσω των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με τη λεγόμενη κάρτα του πολίτη που προαναγγέλθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς σχεδιασμούς της νέας τάξης πραγμάτων για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων, των ενεργειών, των κινήσεων, των επιλογών, των πολιτών με σκοπό την ποδηγέτηση των προβλημάτων τους ή την παγίδευση και την ενοχοποίησή τους. Ένα τέτοιο πανίσχυρο συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και ελέγχου που θεμελιώνεται με την επιβολή των ηλεκτρονικών καρτών και ταυτοτήτων δεν αποτελεί μονομερή επιλογή και εφαρμογή, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής και σκοπιμότητας την οποία εξυπηρετεί. Είναι η γενικότερη πολιτική της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας διακυβέρνησης που τόσο πολύ συζητείται και προβάλλεται στις μέρες μας και στη χώρα μας. Είναι η πολιτική της ομογενοποίησης των πολιτισμών, της εξάλληψης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των λαών, της παρακάραξης της ιστορίας τους και της άμβλησης της εθνικής τους συνείδησης. Επιλογές και τακτικές που εφαρμόζονται συστηματικά πλέον στην πατρίδα μας και που εντάσσονται στο διεθνές αυτό σκηνικό της παγκοσμιοποίησης. Τα διεθνή κέντρα εξουσίας που έχουν επιβάλει τη δική τους οικονομική και πολιτική κατοχή της χώρας μας υπολογίζουν όπως φαίνεται στην ανεκτικότητα του ελληνικού λαού που ενέδιδε επί δεκαετίες τον επεγμό και την εκμετάλλευσή του από το πολιτικό σύστημα και πιστεύουν ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα ενδώσει και στην επιχείρηση για την καταστρατήγηση των προσωπικών του δικαιωμάτων, τη φαλκίδευση των ελευθεριών του, την προσβολή και την αλλίωση της ιδιοκτησίας και της ταυτότητός του. Είναι φανερό πως οι εξουθενωμένοι οικονομικά και κοινωνικά Έλληνες πολίτες θεωρήθηκαν εύκολη λύα για να πειραματιστούν τα διεθνή κέντρα εξουσίας και οι σχεδιαστές της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι δεδομένο βεβαίως ότι οι πολίτες της χώρας που γέννησαν τη δημοκρατία και οι οποίοι έδωσαν ηρωικούς αγώνες για την προάσπιση και την διατήρησή της, οι πολίτες της αιματοβαμμένης από αγώνες για την ελευθερία πατρίδας, οι ενεργοί και συνειδητοποιημένοι Έλληνες πολίτες που σέβονται τον εαυτό τους και διατηρούν την ιδιοπροσωπεία τους, δεν είναι σε καμιά περίπτωση διατεθειμένοι να εκπορήσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.
Είναι δεδομένο ότι οι Ορθόδοξοι Ρωμοί, οι γαλουχημένοι στα νάματα της πίστεως και της παραδόσεως του έθνους μας, δεν θα πρέπει να επιτρέψουν να καταστεί ο λαός μας υποχείριο των ισχυρών της νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων. Το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης με το πρόσχημα της συνεργασίας και του εξυγχρονισμού οδηγεί στον ολοκληρωτισμό σε ένα σύστημα παγκοσμίου ελέγχου και συνόμωσης. Στην Ορθόδοξη παράδοση, το Θεό, το αγαθό της ελευθερίας, καθιστά τον άνθρωπο κυρίαρχο των αποφάσεων και των ενέργειών του. Αντίθετα, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου τον παρακολουθεί, τον καθοδηγεί και τον εξαναγκάζει σε προκαθορισμένες αντιλήψεις και συμπεριφορές. Το ανθρώπινο πρόσωπο υποβιβάζεται και αρχοποιείται. Ο άνθρωπος χάνει την προσωπική του αξία και ιδιαιτερότητα, δεν κρίνεται και δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, προσόντα, αρετές και αδυναμίες, συναισθήματα, συνήθειες και συμπεριφορές, αλλά ως δείκτης και αντικείμενο στις ηλεκτρονικές λίστες προτιμήσεων των πολιεθνικών, ως χρήστης υπηρεσιών και πληροφοριών. Ο άνθρωπος από εικόνα Θεού, πληκτισμένος με ελευθερία, αυτεξούσιο και λογική, καταντά ηλεκτρονικό προφίλ του συστήματος ελέγχου και παρακολουθήσεώς του. Και όλα αυτά στον βωμό των εξυπηρετήσεων, των διευκολύνσεων, των ανέσεων, στον βωμό του κατανοητισμού, της ευμάρειας, της ευδαιμονίας, του κέρδους, στον βωμό μιας ψευδεπίγραψης ασφάλειας, μιας εξατομικευμένης ευτυχίας, μιας αλωτριωμένης και μεταραγμένης ζωής. Το είχε άλλωστε διατυπώσει τόσο εύστοχα και προφητικά πολύ πριν ο μεγάλος Ρώσος Ορθόδοξος συγγραφέας Φιοντόρτος Ρογκεύκη, στον απαράμιλο μύθο του, το μύθο του μεγάλου ιεροξεταστή. Καμιά επιστήμη δεν θα τους δώσει ψωμί, όσο θα μένουν ελεύθεροι, μα στο τέλος θα έρθουν να καταθέσουν την ελευθερία τους στα πόδια μας και θα μας πούν «Κάντε μας σκλάβους, μα χορτάστε μας». Ας μη θεωρηθεί από κανέναν η παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης ως μια καλή ευκαιρία για να επιβάλλουν ανελεύθερες πολιτικές και πρακτικές στη ζωή των πολιτών. Μπορεί ο λαός μας να υπομένει οικονομικά μέτρα, μνημόνια, δούνου του, η ψυχή του όμως δεν την πουλά, την ελευθερία του δεν την εχωρεί, τα δικαιώματά του δεν τα αποφεύγει, ούτε τα αφεβολεί. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες, οι ελεύθεροι πολίτες αυτής της χώρας δεν θα πρέπει να παραλάβουν ηλεκτρονικές κάρτες που θα τους οδηγήσουν δέσμους σε ένα ανελεύθερο καθεστώς συγκεντρωτισμού και ελέγχου. Για όλους αυτούς τους λόγους αρνούμαστε την εισαγωγή μας σε ένα τέτοιο ολοκληρωτικό σύστημα συγκεντρωτισμού και ελέγχου που περιστέλει την προσωπική μας ελευθερία ή που βαθμίζει και υποτιμά την προσωπικότητά μας, αλλοιώνει και διαβρώνει τα κύρια χαρακτηριστικά της ιδιοπροσωπίας και της αυτοσυνειδησίας μας και περιθωριοποιεί και καταργεί την ελληνοορθόδοξη πίστη και παράδοσή μας και εν τέλει περιορίζει τη δυνατότητα του ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού μας και της ελεύθερης επιλογής μας σε κέρια ζητήματα της προσωπικής μας ζωής και σωτηρίας. Κατά συνέπεια, αρνούμαστε την παραβίαση αναλόγων καρτών, κάρτα πολίτη, κάρτα αποδείξεων και άλλες, είτε αυτές περιέχουν το 666, είτε όχι. Και ζητούμε από την κυβέρνηση την άρση των αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Αθανάσιο, που περιέγραψε συνολικά τις επίγειες γραμμές, όλο το χρειάδι και πώς αποκωδικοποιήθηκε. Τώρα θα παρακαλέσουμε τον πατέρα Σαράτη. Ελοχημοτάτη κυρία Κοσμήτρο, ευχαριστούμε θερμότατα για τη φιλοξενία σας στη σχολή σας. Ταπεινώς ευχόμαστε, δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αυτά αναφέρονται στο γραφικό χωρίο από τους ψαλμούς. Καλή δύναμη στο έργο σας
και να μεταφέρετε ό,τι καλύτερο στην επερχόμενη γενιά των φοιτητών που θα διδάξουν την νεολαία μας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητές αδελφές. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μια νέα μορφή διακυβερνήσεως ολόκληρης της Οικουμένης. Η νέα τάξη πραγμάτων ή πουλά καλύπτει κάτω από την νεότευκτη αυτή ορολογία την παγκόσμια κυριαρχία της νέας εποχής. Στο προσχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εντάσσεται και συνεχίζεται η γραμμή των νόμων 1599 του 86 περί ΕΑ, περί ΕΚΑΜ, 2472 του 97 περί συνθήκη Σέγγεν, 3655 του 2008 περί ΑΜΚΑ. Η κυρωθήσα και στη χώρα μας συνθήκη Σέγγεν αποτελείται από τεταμένο κείμενο 200 περίπου σελίδων και καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τις απαιτήσεις της νέας εποχής, επιστρατεύει τις πιο σύγχρονες εφαρμογές της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, ώστε έχοντας την υπηρεσία της τις πάσης φύσεως πληροφορίες των πολιτών, ευαίσθητες και μη, να τους κλαβώνει στο χώρο Σέγγεν, χωρίς την παραμικρή δυνατότητα διαφυγής. Τα δημοκρατικά πολιτεύματα που μέχρι τώρα κυριαρχούν στα πολιτισμένα κράτη αποδεικνύουν την επίδραση της χριστιανικής νοοτροπίας που θέλει οι άνθρωποι να ζουν με ελευθερία. Ο άνθρωπος μέσα στη χριστιανική κοινωνία απολαμβάνει την τιμή που του αξίζει ως εικόνος Θεού που πορεύεται προς το καθομοίωσή. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Κλασική είναι η ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού. Η έκφραση κατ' εικόνα φανερώνει το νοερό και το αυτεξούσιο. Η δε έκφραση καθομοίωση φανερώνει την ομοίωση κατά το δυνατόν προς την αρετή. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει «Άνθρωπος ή μόνο των ζώων θεοπλαστών και ο Άγιος Βουλίος Νήσης αναφωνεί το μέγα τούτο και τίμιον χρήμα, πράγμα, ο άνθρωπος». Και σε άλλο σημείο εξηγεί ο ίδιος «Ο Θεός κατά τη φύση του είναι κάθε τι που είναι δυνατόν να συλλάβουμε με τη διάνοια ως αγαθόν ή μάλλον βρισκόμενος πέρα από κάθε αγαθό που νοείται και καταλαμβάνεται, δεν κτίζει για τίποτε άλλο την ανθρώπινη ζωή παρά διότι ότι είναι αγαθός. Το τέλειο είδος της αγαθότητος έγκυται σε τούτο, ότι παρήγαγε τον άνθρωπο στη γένεση από το μείον, δηλαδή από την ανεπαρξία, και ανενδεεί των αγαθών τον κατέστησε, δηλαδή χωρίς να στερείται κάποιου πράγματος πλούσιο σε αγαθά. Πράγματι, αν το θείο είναι πλήρωμα των αγαθών, εκείνου δε είναι εικόνα ο άνθρωπος, άρα η εικόνα έχει την ομοιότητα προς το αρχέτυπο κατά το ότι είναι πλήρης παντός αγαθού. Τόσο μανικός και υπερφύης είναι ο έρωτας του Θεού για τον άνθρωπο, όπως τονίζει ο Ιερός Καβάσιλας, ώστε θέλησε και έπλασε τον άνθρωπο. Αλλά και ο θεολόγος Γρηγόριος αποφαίνεται κατηγορηματικός. Ερδί χεθήνε το αγαθόν και ουδεύσε, ως πλήρωνα είναι τα ευεργετούμενα. Τούτο γάρ της άκρας την αγαθότητος. Έπρεπε να διασκορπιστεί το αγαθό και να εξαπλωθεί ώστε να γίνουν περισσότερα τα ευεργετούμενα, διότι αυτό αποτελεί απόδειξη της απείρου αγαθότητος του Θεού. Και συνεχίζει ο ίδιος ο Άγιος. Έτσι ενόησε και δημιούργησε τον νοητό κόσμο, τον ορατό κόσμο,
και τέλος τον άνθρωπο από ορατή και αόρατη φύση. Τον έστησε στη γη ως δεύτερο κόσμο, μεγάλο μέσα στην μακαριότητά του, ως άλλον άγγελο, ως μεικτό προσκυνητή, φύλακα της ορατής πτήσεως και ιερουργό της αοράτου, βασιλέα των επισκομμένων στη γη και κυβερνόμενο ταυτοχρόνως από τον ουρανό, επίγειο και ουράνιο, προσωρινό και αθάνατο, ορατό και εννοούμενο, ευρισκόμενο στο μέσο μεταξύ ταπεινότητος και μεγαλείου, των ίδιων πνεύμα και σάρκα. Ον, το οποίο διαμένει μες στη γη, αλλά μεταβαίνει σ' άλλο κόσμο και ως τέλος του μυστηρίου γίνεται Θεός, ο άνθρωπος από την επιθυμία προς Αυτόν, προς το Θεό. Γι' αυτό ακριβώς αναφωνεί με θαυμασμό ο Ιερός Χρυσόστομος, μηδέν λοιπόν μικρόν φανταστής περί του ζώου τούτου του λογικού, αλλά εννοών της τιμής των μέγεθος και την περί αυτού εύνοιαν του Δεσπότου, εκπλήτου την άφατον αυτού φιλανθρωπίαν. Να μην φανταστείς λοιπόν, λέγει, τίποτε το ασήμαντο για αυτό το λογικό ζώο, δηλαδή τον άνθρωπο, αλλά κατανοώντας την υπερβολική τιμή και την αγάπη του Δεσπότου, γι' αυτό να εκπλήτεσαι με την ανέκφραστη φιλανθρωπία του. Οι πατέρες Εκκλησίας μας λέγουν ότι δεν φτάνει να γεννηθεί κάποιος βιολογικά για να ονομαστεί άνθρωπος, αλλά πρέπει να έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Πράγματι, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πολλών πατέρων και των μικρών και των μεγάλων και των γνωστών και των αγνώστων πατέρων. Θα παραλείψω αρκετές από αυτές, θα δημοσιευτούν βέβαια στα πρακτικά, για να γίνει πολύ αυτό κατανοητό και μεθεκτό ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, με την προσπάθεια τη δική του και την αφομοίωση της Θείας Χάριτος πορεύεται προς την αφομοίωση και τελικά έχει ως υψίστη προοπτική να γίνει ο καταχάριν Θεός. Εάν η δημιουργία εκ του όντως εις το είναι, είναι έργο του Θεού, η αναγωγή εκ της ύλης εις το πνεύμα είναι έργο του ανθρώπου. Αυτή η ελεύθερη ανύψωση της συνεχής δημιουργίας σε πνευματική βασιλεία είναι το εσχατολογικό σχέδιο του Θεού. Πρόκειται για δεύτερη δημιουργία, όχι βεβαίως εκ του μηδενός, διότι δεν είναι δημιουργία ουσίας, αλλά αναδημιουργία από ήδη σε βασιλεία του Θεού. Η δεύτερη είναι έργο του ανθρώπου. Εγώ ουσίαν εργασάμι, συ καλόπισον την προαίρεση, λέει χαρακτηριστικά ο Ιησούς Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εγώ δημιούργησα την ουσία, εσύ στόλισε την με την προαίρεσή σου. Γι' αυτό ακριβώς η βασιλεία του Θεού, παρόλο που ήταν το θέλημα του Θεού, δεν ήταν ένα τετελεσμένο γεγονός. Μεσολαβούσε το θέλημα του ανθρώπου και η απόφαση βρισκόταν στην ελευθερία του ανθρώπου, η οποία είναι Θεοδόρο. Ολόκληρο το εσχατολογικό σχέδιο του Θεού έμενε στο χέρι του ανθρώπου και στην πρόθεσή του απλώς κλήθηκε να το χρησιμοποιήσει και να το πραγματοποιήσει. Η θεανθρωπολογία της Εκκλησίας μας τονίζει ότι το όνομα του ανθρώπου αντιστοιχεί προς τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς του. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει όχι μόνο τα ονόματα των πρωτοπλάστων, του Αδάμ και της Εύας, ως μοναδικών προσωπικότητων αρχόντων του Παραδείσου, αλλά και πάρα πολλά άλλα ονόματα που συναπαρτίζουν την κοινωνία των καταχάρι θεουμένων, που κοινωνούν με τον αληθινό Θεό και χαριτώνονται με αυτή τη θεοκοινωνία μεταυτού. Αλλά και οι ασθενέστεροι ή πίπτοντες στην αμαρτία, αλλά μη αφιστάμενοι, μη αρνούμενοι τον Θεό, δέχονται την αγαθή πρόνοιά Του, τη μεγαλειώδη αγάπη Του και τα σπλάχνη των νυκτηρμών Του.
άπαντες οι αναφερόμενοι στην Παλαιά Διαθήκη είναι επώνυμοι και οι καλοί και οι λιγότερο καλοί και οι αμαρτήσαντες την χάνουν του αμετρήτου Θείου Ελέους, εφόσον εξακολουθούν να τον αναγνωρίζουν ως Πατέρα Δημιουργό και προστρέφουν τελικά να τύχουν της απείρου συγγνώμη του. Ξεχωριστό παράδειγμα, προφητάνα Δαβίδ, που αν και υπέδεσε σε διπλό βαρύ ορίστημα στην αμαρτία, καταξιώθηκε ασύλληπτα όλη η ζωή του από τον Πανάγαθο Θεό μετά από την υποδειγματική του μετάνοια. Είναι υπόδειγμα μετανοίας, δηλαδή αποδοχής της αγάπης του Θεού μετά από την πτώση. Ποτέ ο Θεός Πατέρας διστάθηκε μικρόψυχος και μικροπρεπής προς το δημιούργημά του, αλλά πάντοτε η μεγαλοσύνη του άνοιγε δρόμους προσβάσιμους, διακριτικούς και σωτήριους για τα παιδιά του. Παρά τα αυτά, μολονότι και ο θελός ο άνθρωπος, η κορονίδα της δημιουργίας, έχασε το Θεός το δώρο της ελευθερίας που απολάμβανε εντός του Παραδείσου, σαρκωθείς ο Λόγος του Θεού, κατέρχεται επί της γης και ξαναχαρίζει το δώρο του στον πεσόντα άνθρωπο. Θα μπορούσε η Βουλή του Εντριάδη Θεού να συμμορφώσει διαφορετικά τον πεσόντα άνθρωπο με τρόπους σοφρονιστικούς, άνωθεν επιβαρόμενους, στους αποστάτες της Θείας Αγάπης. Όμως προτίμησε να σταυρωθεί ο ίδιος παρά να σταυρώσει το παιδί του. Έτσι διατηρείται πάνω και μέσα ακόμα και στον πεσόντα Αδάμ η αρχιετυπική ελευθερία μαζί με την προσφορά της θυσίας του αλλά και της Αναστάσεως του. Εάν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μετήρχε το άλλον τρόπο εκτός της προσωπικής του σταυρώσεως και καθόδου του εις άδου προς το φρονισμό του αλλοτριωθέντος πλάσματός του, θα μεταλλασσόταν οριστικά και σε βάθος ολόκληρη προσωπικότητα του ανθρώπου. Όμως ο Κύριος προσέλαβε πάνω στην παντέλεια και πανακύρατη θεϊκή προσωπικότητά του ολόκληρο το τραύμα, τις πληγές, τα κατάγματα και τη μόλυνση από την παντοειδή αμαρτία για να μην φυγεί, για να μην τραυματιστεί με καμιά επιπλέον ρυψοκίνδυνη επέβαση το κατηγόνα του ανθρώπου αλληλοπεριχωρημένου με τη θεόσκοτη ελευθερία του. Στη Γενή Διαθήκη πριτανεύει η ταπείνωση, η αγάπη, η ελευθερία, η συγχωρητικότητα του Κυρίου μας προς όλα τα πλάσματά του. Κορυφώνεται η ελευθερία αγάπη του με τη θυσιαστική προσφορά του προς το ανθρώπινο γένος. Άπαντες οι πατέρες της θυσίας μας, αρχής γενεμένης εκ των Αγίων Αποστόλων, πουθενά και ποτέ δεν χρησιμοποίησαν τη βία, τον πιθαναγκασμό και την έστω παιδαγωγική παρακολούθηση για συλλογή πιστών ή οπαδών, όπως έγινε στη Δύση με την Ιερά Εξέταση. Στις συνειδήσεις των Ιεροκηρύκων Αποστόλων και Πατέρων είχε χαραγραφθεί βαθιά ο Λόγος του Κυρίου «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί» κτλ. Η συνθήκη Σέγγεν και οι σημερινές προεκτάσεις της με κορύφωση το προσχέδιο νόμου περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως μαζί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την κάρτα του πολίτη μεταστρέφουν τη χριστιανική νοοτροπία περί ελευθερίας του ανθρώπου. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος απριόρι θεωρείται ύποπτος, πρέπει να δημιουργηθεί ένας αυστηρός μηχανισμός που θα ελέγχει όλες του τις πράξεις, όλες του τις δραστηριότητες και έτσι τον υποβιβάζει στο επίπεδο του ζωικού, βιολογικού όντως. Το προσχέδιο νόμου περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως θα εισμοθετεί θεωρητικά, νομικά, με νόμο περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και κοινωνικά, πρακτικά με την κάρτα του πολίτη, νέα άποψη και πρακτική περί ανθρώπου. Τον θεωρεί ως μία μονάδα ή αριθμό εξάρτημα του παγκοσμίου κράτους, άγνωστο μεταξύ αγνώστων, απρόσωπη νομοτελειακή μηχανή, διαφεντευόμενη όχι από το πανάγαθο και κακοδύναμο Θεό, αλλά από τους γνωστούς άγνωστους εξουσιαστές
που βασχίζουν ακόμα και με φωνικούς πολέμους να εντάξουν στην παγκόσμια κυβέρνηση πάντα τα έθνη. Αυτό που συμβαίνει τώρα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το μεγαλύτερο φακέλωμα όλων των ανθρώπων στην παγκόσμια ιστορία. Θα καταγράφεται και δεν θα διαγράφεται καμιά κατάθεση, καμιά ανάλυση, κανένα έσοδο ή έξοδο, καμιά συναλλαγή με κάθε φορέα και με κάθε άτομο. Όσοι αρνηθούν την κάρτα θα ακολουθούν από τις, θα αποκλειστούν από τις διάφορες συναλλαγές. Αλλά και όσοι θα έχουν την κάρτα θα έχουν όλη τους τη ζωή προσβάσιμη στον οποιονδήποτε, αφού πλέον οι hackers όχι μόνο μπορούν να σπάζουν κωδικούς και να μαθαίνουν τα πάντα, ακόμα και τα ελάχιστα έσοδά μας, αφού η οικονομική κρίση θα φτωχύνει έτσι πλέον και τους πιο φτωχούς από εμάς. Τα πάντα θα είναι γνωστά και ελεγχόμενα στην εξουσία. Ήδη έχουμε πικρότατη εμπειρία της συμπεριφοράς της ελληνικής εξουσίας προς τους Έλληνες πολίτες. Διαστρέφεται η ιστορία του Έλληνα. Πολυβολούνται τα ιερά σύμβολά του, φοβερίζονται οι εκπαιδευτικοί του, ακυρώνονται οι εθνικές εορτές που είναι άρρηκτα δεμένες με τις εορτές της Εκκλησίας. Χλεβάζονται τα όργανα της τάξεως, ονειδίζονται οι γιατροί. Φράσεις όπως «μαζί τα φάγαμε» δηλώνουν άνωθεν το αλλότριο ήθος που επιχειρούν να κολλήσουν πάνω μας και μέσα μας σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, προκαλώντας έντονα σε όλα τα επίπεδα τη φιλοτιμία και αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Κι όμως, ο λαός μας, παρά τα δεινά που υφίσταται, αντιστέκεται με κατερία, αξιοπρεπή πόνο έναντι του κυνηγού λεονταρισμού των εξουσιαστών. Όταν ακολουθηθεί, όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με αφεντικά τους ξένους κυβερνήτες της Ευρώπης ή της Αμερικής ή άλλους, τι θα συμβεί? Δικαιολογημένα στις περισσότερες ιστοσελίδες χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρονική φυλακή. Και το πιο περίεργο είναι ότι μας ζητείται η συγκατάθεσή μας, εκουσίως να δεχτούμε να δώσουμε τη θεόσδοτη ελευθερία μας στους ρυθμιστές, διορθώνω, εξουσιαστές της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως. Η αποδοχή της κάρτας του πολίτη του καθένα μας θα σημαίνει τη θεληματική έξοδό του από τη ζήτωρη ελευθερία του Θεού και τον αυτοεγκλεισμό μας στη στιγμή ηλεκτρονική τυραννία. Διαβάζοντας προσεκτικά το προσχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που δόθηκε σε διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρατηρούμε τα κάτω. Αποτελείται από 30 άρθρα μέσα στα οποία πουθενά δεν υπάρχει ονομασία του ελληνικού κράτους. Εξυπακούεται με αυτή την παράληψη ότι αφομοιώνεται και τελικά εξαφανίζεται όχι μόνο το όνομα, αλλά και η υπόσταση του ελληνικού κράτους με τον πάση γνωστό μακραίωνα πολιτισμό του και την ανατινικουμένη λάμπουσα ελληνοορθόδοξη παράδοση. Αν λάβουμε υπόψη μας την πρωθυπουργική εξαγγελία ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια κυβέρνηση και γρήγορα, we need a global government and fast, αντιλαμβανόμαστε ότι τα σχέδια της κυβέρνησης είναι να γίνουμε από τα πρώτα εντασσόμενα κράτη στο διαμορφωμένο παγκόσμιο κράτος. Στην αρχή κάποιων άρθρων υπάρχει η φράση «με την επιφύλαξη ειδικοτένων ρυθμίσεων, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται». Αυτό σημαίνει, η φράση αυτή, ότι δεν δεσμεύεται η κυβέρνηση να μην προσθέσει άρθρα που θα περιορίζουν έτσι πλέον την ελευθερία του ανθρώπου, αποσκοπώντας στην πλήρη παρακολουθήσή του. Όπως είναι συντεταγμένο το προσχέδιο, το όλο πλαίσιο τίθεται σε προαιρετική βάση. Με άλλα λόγια, αν αυτό παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα, κάποιοι ιδιώτες που δεν θα θέλουν να σχετίζονται με τον ισόνιμο αριθμό, που υποψιαζόμαστε ότι κάποια στιγμή θα προσθεθεί στην κάρτα, αν δεν υπάρχει ήδη, θα βρίσκονται σε μη ανταγωνιστική προς τους άλλους θέση
και δεν θα υφίστανται εις ό,τι με μεταχειρίσει. Ακόμα και αν τους μεταχειρίζονται σαν υπηρεσία συνείδησης, η διαφορά θα υφίσταται. Κατά συνέπεια, το όλο σύστημα, για να τηρούνται οι κανόνες ευγενούς ανταγωνισμού, δεν πρέπει να περιέχει εμφανώς ή αφανώς στοιχεία που προσβάλλουν τη θρησκευτική συνείδηση κανενός, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει μεγάλη άνεση στην επιλογή αριθμών πλην το 666. Για να λειτουργήσει αυτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα πρέπει ο κάθε πολίτης, κάθε άνθρωπος, ίσως στην αρχή προαιρετικά, πολύ σύντομα όμως υποχρεωτικά, να παραλάβει την κάρτα του πολίτη, το μικροσύπ της κάρτας με τη μεγάλη χωρητικότητα πολλών πληροφοριών και τη δυνατότητά του να διασυνδέεται με όλους τους φορείς και με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, θα εξυπηρετεί συσσαγωγικά τον πολίτη στις σχέσεις του και στις ανάγκες του με το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες και πολλούς άλλους φορείς. Κατά τις δύο διαβουλεύσεις που έδωσε στο διαδίκτυο η κυβέρνηση για την κάρτα του πολίτη και για το προσχέδιο νόμου περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν έδωσε κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό της κάρτας και του μικροτσίπ. Επομένως, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί το μικροτσίπ να είναι της τεχνολογίας RFID. Δεν έχουμε διαβεβαίωση ότι δεν θα εισαχθεί οποτεδήποτε ο δυσόνιμος αριθμός 666. Ο αριθμός αυτός είναι δυσόνιμος όντως για μας, αφού η θεόπνευστη αποκάλυψη του Ιάννου μας προειδοποιεί για την έγκριση του Αντιχρίστου και για την κωδικοποίηση του ονόματός του, που αντιστοιχεί στο 666 αριθμό του Αντιχρίστου. Εμείς, ως ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν επιθυμούμε αυτό το έγγραφο, που θα είναι μοναδικό για όλες τις συναλλαγές μας, να είναι σφραγισμένο με τον κωδικό του ονόματος του Αντιχρίστου. Είναι γνωστό μάλιστα από την ιστορία ότι όσους λαούς κατακτούσαν οι Εβραίοι, τους επέβαλαν να πληρώνουν ως φόρο υποτελείας το ποσό των 666 θανάτων Χριστού. Ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, είχε απερίφραστα αποφανθεί ότι κι αν ακόμα η τότε προτινόμενη ηλεκτρονική ταυτότητα δεν ήταν σφραγισμένη με το 666, λέει ο γέροντας, πατήρ Επιφάνιος, θα πούμε και πάλι όχι και μηδιάζεις ότι σε αυτή την ταυτότητα που αντιστοιχεί με τη σημερινή καταπολίτη, πολίτη, αφού εντάξει τον άνθρωπο στην παγκόσμια ηλεκτρονική φυλακή. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος δεν ήταν αρνητική στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Όλες οι υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών και των Ιωριών χρησιμοποιούν τα αγαθά αυτής της τεχνολογίας. Είμαστε όμως εντελώς αντίθετοι. Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως αυτή οργανώνεται σήμερα για να εντάξει όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, μοναχούς και μοναχές, στο αντίχριστο παγκόσμιο κράτος, αντίθετη στη μεγαλύτερη κατάλυση του θεοσδότου δώρου της ελευθερίας μας. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα που τίθεται μπροστά μας. Στις Ιερές Συνόδους, οι πιο πνευματικοί από τους πατέρες δεν βιάζονταν να αποφανθούν. Οι νεότεροι που γνώριζαν το πνευματικό βάθος και τη σοφία των πρεσβυτέρων ιεραρχών τους παρόντριναν να μιλήσουν. Εκείνοι σιωπούσαν για τη διάκριση της σιωπής και της εν Χριστώ ταπεινώσεως της υπαγόρευε να αναμείνουν αμεσότεροι την αποκάλυψη του Θείου Φωτισμού. Αλλά και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε θαυμάσει το μεγαλείο της σιωπής του Ιησού μπροστά στον οδοστρωτήρα της κοσμικής εξουσίας του Πιλάτου. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να κονιορτοποιήσει όλες τις εναντίον τους υποφαντίες και να αντιτάξει λεγεώνας ουρανίων δυνάμεων προς τέλη αποστασία του? Ο δε Ιησούς εσιώπα. Δια της σιωπής του μαρτυρίου του και του θεϊκού του θανάτου, επάτησε το θάνατο και αναστάσει εκ νεκρών, συνανέστησε ολόκληρο το γένος των ανθρώπων. Μένει σε εμάς να γίνουμε καλοί δέκτες του δικού του ήθους μπροστά στα μεγάλα προβλήματα που μας τίθενται.
από την αρχή αυτού του αγώνος, από την αρχή αυτής της κρίσεως που με βία μας επιβάλλεται, προτείναμε σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές να κάνουμε χρήση του Ιερού Κομποσκηνίου και λέγοντας την ευχή του Ιησού να αποκτήσουμε αντοχές και αδαμάντινες εν Χριστώ υπομονές σαν αυτές των Αγίων καταξιωμένων Αγίων της Εκκλησίας μας. Ακριβώς το ίδιο συνιστούσε από όλους μας ο σύγχρονος Θεοφώτισος Άγιος Πατήρ Παΐσιος. Λέγει χαρακτηριστικά, για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι πανηγύρι οι δυσκολίες, το μαρτύριο. Να είστε με τον Χριστό, να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές του και να προσέχεστε για να έχετε θείες δυνάμεις και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες, να αφήσετε τα πάθη για να έρθει η Θεία Χάρης. Αυτό που θα βοηθήσει πολύ είναι να μπει μέσα μας η καλή ανησυχία. Πού βρισκόμαστε, τι θα συναντήσουμε για να λάβουμε τα μέτρα μας και να ετοιμαστούμε, η ζωή μας να είναι πιο μετρημένη, λέει ο Αγίος Γέροντας. Να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε πιο αγαπημένοι. Να βοηθούμε τους πονεμένους, τους φτωχούς, με αγάπη, με πόνο, με καλοσύνη. Να προσευχόμαστε να βγουν καλοί άνθρωποι. Πολλοί καθημερινά σχεδόν μας ερωτούν, μα τι θα κάνουμε αν δεν πάρουμε την κάρτα του πολίτη, πώς θα ζήσουμε κι εμείς και τα παιδιά μας. Η ταπεινή μας απάντηση προς το παρόν είναι, έχουμε ακόμα καιρό. Κάθε μέρα που περνάει μέσα στα προβλήματα και τις αγωνίες της κρίσεως, να είναι μια μοναδική, αγία, τελεία, ειρηνική ή δυνατόν αναμάρτητη, γεμάτη εργασία, διακονία, φιλαδελφία και προσευχή και μέσα στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών θα δείξει, θα μιλήσει, θα θαυματουργήσει ο Κύριος. Η Αγία Ορθοδοξία μας είναι γεμάτη με λαμπρά θαύματα και μαρτύρια και μαρτυρίας και νίκης του εσφαγμένου αρνίου. Η Ιερά Σύνοδος απεφάβει περί της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου 40 χρόνια μετά την κίνησή του. Από το 1920 μέχρι το 1960, όλο αυτό το χρονικό διάστημα για συγκράτητη έκφραση ευταδίας του χριστεγονίμου λαού έγινε φανερή με ανήγερση περικαλεστά των ναών και ιερών εικόνων. Όλα αυτά ήταν εκτός εκκλησίας. 40 και πλέον μητροπολίτες, 60.000 πολίτες που έχουν υπογράψει στο διαδίκτυο ήδη και πολλοί άλλοι ακόμα έχουν πλέον πιστεί για τη σοβαρότητα του θέματος της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και της κάρτας του πολίτη. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας έχει την προσωπική του ευθύνη για την επιλογή του. Κάθε αρνάκι κρέμεται το ποδαράκι του, λέει χαρακτηριστικά ο λαός μας. Η ευθύνη μας πάντως και ως Ελλήνων και Ορθοδόξων είναι ασύλληπτη. Αν αναλογιστούμε ότι η αντίθεσή μας και η προσωπική μας και η συλλογική θα επηρεάσει και όλους τους άλλους λαούς που και αυτοί με τη σειρά τους εκβιάζονται να εγκλωβιστούν στην παγκόσμια ηλεκτρονική φυλακή. Προσωπικά, ηλικιώ όταν σκέπτομαι ότι υποχωρώντας τις πιέσεις της παγκόσμιας τυραννίας αφήνουμε ανυπεράσπιστα τα παιδιά μας στις επερχόμενες και τις επερχόμενες γενιές στα δίκτυα των εξουσιαστών της παγκόσμιας ηλεκτρονικής κυβερνήσεως, της ηλεκτρονικής φυλακής. Ο Κύριος να βοηθήσει όλους μας, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, να πάρουμε την πιο διακριτική εν Χριστώ απόφαση και για μας και για τα παιδιά μας. Τελειώνουμε καταστέφοντας το λόγο μας με τα πάγχρυσα λόγια του Πατρός Παϊσίου. Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή. Γιατί πολλές φορές με τον αδειάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός.
Κατά το 1860, επειδή υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύ τουρκικό στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή Ιβύρων κανένα μοναχός. Είχαν φύγει οι πατέρες, άλλοι με Άγια Λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν στην Επανάσταση. Ερχόταν στο μοναστήρι μόνο ένας μοναχός από μακριά, άναβε τα κατήλια και σκούπιζε. Μέσα και έξω το μοναστήρι ήταν τουρκικός στρατός και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε «Παναγία μου, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?» Μια φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία που έλαμπε και το πρόσωπό της αχνοβολούσε. Του παίρνει τη σκούπα από τα χέρια του λέει «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά, εγώ θα σκουπίσω». Και άρχισε να σκουπίζει. Ύστερα εξαφανίστηκε μέσα στο Ιερό Βήμα. Σε 3 μέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι. Τους έδιωξε η Παναγία. Ανέδειξε την εξής αλήθεια, ότι η δημοκρατία αποτελεί το τέκνο της χριστιανικής ελευθερίας. Ξεχωρίζω από την ομιλία του πατρός τούτου. Ο άνθρωπος μέσα στη χριστιανική κοινωνία απολαμβάνει την τιμή που του αξίζει ως εικόνος Θεού που πορεύεται στο κατομοίωση. Ο πατέρας Αράδης μας απέδειξε με καταληκτικό τρόπο ότι ο κώδικας της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, η κάρτα του πολίτη, μεταστρέφουν τη χριστιανική νοοτροπία περί της ελευθερίας του ανθρώπου. Υποβιβάζουν τον άνθρωπο, τον οποίον θεωρούν εκ των προτέρων ύποπτο στο επίπεδο του ζωικού βιολογικού όντος που διακατέχεται από τα πάθη τα οποία τον κρατούν μακριά από την ελευθερία. Καθιστούν τον άνθρωπο μια μονάδα ή αριθμό, εξάρτημα του παγκόσμιου κράτους, άγνωστο μεταξύ αγνώστων, απρόσωπη νομοτελειακή μηχανή. Προστατευόμενοι όχι από τον Πανάγαθο και Παντοδύναμο Θεό, αλλά ελεγχόμενοι από τους γνωστούς αγνώστους εξουσιαστές, οι οποίοι πασχίζουν ακόμη και με φωνικούς πολέμους να εντάξουν στην παγκόσμια διακυβέρνηση πάντοτα έπρεπε. Τον ευχαριστούμε τον Πατέρα Αράδη. Καλούμε τώρα στο βήμα τον κύριο Χρήστο Παπασωτηρίου να μας αναπτύξει τη νομική διάσταση του ζητήματος. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, τον Νοέμβριο 2010 το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο πλέον ονομάζεται Υπουργείο Εσωτερικών Αποκεντρώσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως, έδειξε σε δημόσια διαβούλευση την εισαγωγή της κάρτας του πολίτη. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των προτάσεων της διαβουλεύσεως, ως ενδεικτικά θέματα προβληματισμού και εκφράσεως απόψεων, επροτάθησαν από το Υπουργείο κυρίως τα εξής. Πρώτον, η αξιοποίηση και επέκταση υπαρχουσών και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την δημόσια διοίκηση. Δεύτερον, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Τρίτον, η προστασία της ασφάλειας των συναλλαγών. Τέταρτον, η εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Και πέμπτον, οι τεχνικές προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κάρτας. Το Υπουργείο δηλαδή ζήτησε από τους πολίτες να θέσουν τις προτάσεις τους ως προς τα τεχνικά ακόμη χαρακτηριστικά της κάρτας του πολίτη. Δεν έδωσε όμως τις δικές του προτάσεις ως προς τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν όλοι έχουμε πλήρη άγνοια. Εξάλλου, η σκοπή και το πλαίσιο χρήσεως της κάρτας του πολίτη είναι προεχόντως και σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο η φυσική ταυτοποίηση των πολιτών σε αντικατάσταση του υπάρχοντος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοχρόνως, η κάρτα του πολίτη προτείνεται να χρησιμοποιείται σε όλο το έργο της καθημερινής του ζωής
προκειμένου για τη σταδιακή αντικατάσταση προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Επίσης, ως κύριο χαρακτηριστικό της κάρτας του πολίτη, σύμφωνα με το Υπουργείο, προβλέπεται να είναι η ενσωμάτωση πλυνθίου, δηλαδή chip, για την επίτευξη των σκοπών και του πλαισίου χρήσεως της κάρτας, δηλαδή προκειμένου να περιληφθούν όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία φέρονται ως σχετιζόμενα με τους ανωτέρους σκοπούς και πλαίσια. Η ενσωμάτωση του πλυνθίου, του chip, στην κάρτα επιτρέπει στον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και σε κάθε τρίτο, την ανά πάσα στιγμή γνώση τόσο των συναλλαγών, όσο και του ακριβούς τόπου όπου βρίσκεται το πρόσωπο, το φέρνουν την κάρτα. Συνακόλουθα, η επίτευξη των σκοπών αυτών της κάρτας προϋποθέτει τη θέσπιση νόμου για την δημιουργία ενός τεχνολογικού ηλεκτρονικού υποβάθρου και την ίδρυση και λειτουργία μιας κεντρικής ηλεκτρονικής βάσεως, στην οποία θα συλλέγονται και θα αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας οι σχετικές πληροφορίες και δεδομένα. Έτσι, το ίδιο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκεντρώσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως έφερε προς δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο με θέμα ακριβώς ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των προτάσεων του Υπουργού κ. Ρακούση, στόχοι των λόγων νόμων είναι οι εξής. Πρώτον, η βελτίωση της εξυπηρετήσεως των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες της δημοσίας διοικήσεως με όρους αποτελεσματικότητος και διαφάνειας. Δεύτερον, η μείωση της γραφειοκρατίας με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Τρίτον, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Τέταρτον, η προστασία της ασφαλείας των συναλλαγών. Τα προβλήματα όμως τα οποία ανακύπτουν από την εισαγωγή της κάρτας του πολίτη και από την επιχειρημένη θέσπιση των προτινωμένων διατάξεων του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ανυπέρβλητα και καταλυτικά προς την ουδέτερωση πραγματικών δικαιωμάτων ή αυτών της προσωπικής ελευθερίας και του σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου. Συνακόλουθα, οι προτινόμενες ρυθμίσεις τόσο για την κάρτα του πολίτη όσο και για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση παραβιάζουν τις συναπείς με τα ελόγω ατομικά δικαιώματα, συνταγματικές και υπερνομοθετικής ισχύως διατάξεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο κατοχυρώνει και προστατεύει τα δικαιώματα της προσωπικής ελευθερίας και του σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ορίζεται ότι παν πρόσωπον έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Ουδής επιτρέπεται να στερηθεί της ελευθερίας του ή μη εις τις ακολούθους περιπτώσεις της συμφώνου προς την νόμιμη διαδικασία. Πρώτον, εάν κρατείται κανονικός κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου. Δεύτερον, εάν υπευλήθη εις κανονική σύλληψη ή κράτηση λόγω ανυποταγής εις νόμιμων διαταγήν δικαστηρίου ή εις εγγύηση με εκτελέσεως υποχρεώσεως οριζομένης υπό την νόμη. Τρίτον, εάν συνελήφθη και κρατείται όπως οδηγηθεί ενώπιον της αρμοδίας δικαστικής αρχής ή στην περίπτωση ευλόγου υπονίας ότι διέπραξε ένα αδίκημα ή υπάρχουν λογικά δεδομένα προς παραδοχή της ανάγκης όπως ούτως εμποδιστεί από την αδιαπράξη αδίκημα ή δραπετεύσει μετά την διάπραξη τούτου. Τέταρτον, εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ανηλίκου, αποφασιστήσεις για την επιτήρηση της ανατροφής του ή την νόμιμη κράτησή του ή να παραπεμφθεί ενώπιον της αρμοδίας αρχής. Πέμπτον, εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων, δυναμένων να μεταδώσει μεταδοτική ασθένεια, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου. Έκτον, εάν πρόκειται περί νομίμου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμων, επί σκοπό πως εμποδιστεί από την αισέπτη παρανόμως στη χώρα ή εναντίον του οποίου εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προβλέπεται ότι πάνω πρόσωπον δικαιούται στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αδειογραφίας του. Δεν επιτρέπεται να υπάρξει επέμβαση δημοσίας αρχής εν διασκήση του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβαση αυτή προβλέπεται υπό την νόμη και αποτελεί μέτρα το οποίο εις μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, την δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, την προάσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος,
ορίζεται ότι καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, κοινής γλώσσης και θρησκευτικών ή πολιτικών πεπιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος. Ακόμη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Συντάγματος, προβλέπεται ότι απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε έλεγχο την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στην χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σε αυτήν. Τέτοιοι περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιοπρεπών πράξεων όπως νόμος ορίζει. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συντάγματος, ορίζεται ότι η κατοικία του καθενός είναι άσχημη. Η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Αλλά η διάταξη, η οποία κατοχυρώνει πλήρως το δικαίωμα του ατόμου να αρνείται και να προστατεύεται έναντι της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσεως των προσωπικών του δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα, είναι εκείνη του εσχάτως προστατεύοντος άρθρου 9 άρθρου του Συντάγματος, το οποίο ορίζει τα ακόλουθα. Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή που συγκροτείται και λειτουργεί όπως νόμος ορίζει. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή την υποχρέωση των κρατικών αρχών να παραλείπουν μέτρα που περιορίζουν δυσανάλογα τα ατομικά δικαιώματα, όταν ο επιδιωκόμενος σκοπός των μέτρων εξυπηρετείται με μέσα λιγότερο επακτή, προβλέπει τα ακόλουθα. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του, κράτους, του κοινωνικού κράτους, δικαίου, τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίσουν την ανεπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, στις οποίες προσυδειάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από τον νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη πέρα αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαραγράφων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη. Ακόμη το άρθρο 93, παράγραφος 4 του Συντάγματος ορίζει ότι τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. Αλλά και ο νόμος 2472 του 1997 περί της εργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο άρθρο 5, παράγραφος 1, ορίζει το εξής. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει η συγκατάθεσή του. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο προστασίας των συναντών με την κάρτα του πολίτη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνταγματικών δικαιωμάτων περί προσωπικής ελευθερίας και σεβασμού της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής. Γι' αυτό τα σχετικά νομικά προβλήματα αντισυνταγματικότητας, τα οποία ανακύπτουν εκ της θεσπίσεως του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και από την κάρτα του πολίτη, είναι τα εξής. Η ενσωμάτωση πληνθείου, δηλαδή τσιπ, στην κάρτα του πολίτη, καθιστά ανά πάσα στιγμή εφικτό τον εντοπισμό και την θέση του φέροντος στην κάρτα μέσα στη χώρα. Με τον τρόπο αυτόν παραβιάζονται άμεσα τα συνταγματικώς κατοχυρούμενα δικαιώματα των πολιτών για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητός τους, της προσωπικής και ιδιωτικής της ζωής και της προσωπικής τους ελευθερίας, στην οποία περιλαμβάνεται το δικαίωμα της ελευθέρας κινήσεως μέσα στη χώρα. Συνάμα παραβιάζεται η προβλεπομένη υπό τις διατάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, καθώς επιτρέπει την δημιουργία καταστάσεως δυσαναλόγου εν σχέση προς τον φερόμενο σαν δίθεν σκοπό της κάρτας του πολίτη ή την φυσική ταυτοποίηση και συνάμα τη διευκόλυνση των συναλλαγών με τις δημόσιες εν γέννη αρχές. Και τούτο γιατί ο σκοπός του νόμου, ο οποίος προεπόμενος συνίσταται στην ταυτοποίηση του προσώπου, μιλούμε για την αντικατάσταση της ταυτότητας.
Επομένως, ο σκοπός ημών είναι η ταυτοποίηση του προσώπου. Ο σκοπός λοιπόν αυτός δύναται να ικανοποιηθεί με άλλους τρόπους, όχι τόσο επαχθείς όπως με το προτινόμενο μέσο, δηλαδή κάρτα με τσιπ και με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, χωρίς να προσβάλλονται καθόλου τα ανωτέρα ατομικά δικαιώματα, και θα έλεγα ότι μπορεί να γίνει αυτό ευχερός με τη διατήρηση των ήδη θεσμοθετημένων τρόπων ταυτοποιήσεως, δηλαδή με τον ισχύοντα τύπο ελεκτήρου αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο. Εξάλλου, ο προτινόμενος από το Υπουργείο σκοπός της ταυτοποιήσεως του πολίτη και της διεκπαιρέωσης των συναλλαγών του με το δημόσιο μέσο κάρτας, η οποία θέλει τσιπ, εις τρόπον ώστε να καθίσταται ανά πάσα στιγμή δυνατός ο εντοπισμός του πολίτη μέσα στη χώρα, συνιστά και μέτρο όχι μόνο δυσανάλογο με το προβαλλόμενο σαν σκοπό, αλλά και καθόλου αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία, προκειμένου για την εθνική ή δημόσια ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, την πράσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής και την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Εκτός αν θεωρήσουμε εκ των προτέρων ότι όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, είμαστε ύποπτοι για την διάπραξη κάποια αντικείμενος. Εάν μας πούνε αυτό το πράγμα, να το ξέρετε να είναι και στα μέτρα μας. Επιπλέον, το δικαίωμα του άρθρου 9α του Συντάγματος για την προστασία του πολίτη από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα των προσωπικών του δεδομένων, δύναται να καμφθεί ολοσχερός σύμφωνα με τις εντάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 2452 του 1997, μόνο με την προηγουμένη ρητή συνένεση του πολίτη, η οποία είναι ανεκτή βέβαια μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Πρακτικά ουδείς δύναται να υποχρεώσει κανένα να λάβει και να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη κάρτα όπως αυτή εξαγγέλλεται. Όσοι οι πολίτες αρνούνται να την λάβουν και δεν συνεννούν στη συλλογή, επεξεργασία κλπ. Των πληροφοριών και δεδομένων τους, πρέπει να εξακολουθούν να δύναται να ταυτοποιούνται με τους ίδιους υφισταμένους τρόπους που είναι λιγότερο επαχθείς εν σχέση με την κάρτα του πολίτη, άλλως παραβιάζεται η αρχή της ανοιχτότητας. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι επιβάλλεται να προβλέπεται παράνομα με την κάρτα του πολίτη και για όσους αρνούνται την λήψη και χρήση της, η εξακολούθηση της χρήσης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπό τον τύπο που εκτίθεται σήμερα και η μη αντικατάστασή του για όσους δεν συνεννούν στη λήψη και χρήση της νέας κάρτας με πλυντήριο. Ωστόσο, το μέγιστο των προβλημάτων τα οποία αναφύονται της καθιερώσεως της κάρτας του πολίτη και η ενσωμάτωση του αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, δηλαδή του περιβόητου ΆΜΚΑ, στην κάρτα του πολίτη. Και τούτο διότι χωρίς υπερβολή, το συνήθιν αντισυνταγματικό άρθρο 153 του σχετικού περί ΆΜΚΑ νόμου 3655 του 2008, στοχεύει στο να αποβάλει το άτομο από την οικονομική και κοινωνική ζωή και σηματοδοτώντας την απόλυτη καταστροφή του ατόμου, εφόσον δεν χρησιμοποιεί τον ΆΜΚΑ, συνοδεύεται από την αποστέρηση των πλέον βασικών για την επιβίωση του ατόμου συνταγματικών δικαιωμάτων, εν μέσω μάλιστα βαρυτά των απειλών εις βάρος όσων δεν χρησιμοποιούν τον ΆΜΚΑ. Συγκεκριμένα, θα σας διαβάσω ακριβώς τι λέει το άρθρο 153. Σύμφωνα με το άρθρο 153 του νόμου 3655 του 2008 περί ΆΜΚΑ, ορίζεται ότι από την ημερομηνία ενάρξης ισχύως του νόμου αυτού, ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυταπασχολούμενος, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάδες ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσους παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΆΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ουσάνων αντιστοίχων παραστατικών. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να προσθέσει κανείς περισσότερο. Η διάταξη περιγράφει ακριβώς τι θα συμβεί αν ο πολίτης δεν χρησιμοποιήσει τον ΆΜΚΑ, ο οποίος θα ενσωματωθεί στη νέα κάρτα του πολίτη. Ωστόσο, ο εν λόγω αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως και οι επαφηνούμενες υπό το άρθρο 153 του νόμου 3655-2008 βαρύτατες συνέπειες εν περιπτώσει μη χρήσεως αυτού, προσβάλλουν κατάφορα την προσωπικότητα του ατόμου, είναι αντισυνταγματική διάταξη και επιχειρούν την εντός εισαγωγικών νομιμοποίηση της καταστρατηγήσεως και καταργήσεως των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, της εργασίας, της κοινωνικής ασφαλίσεως, της ιατρικής, νοσοκομιακής και φαρμακευτικής περιβάλλουσης, καθώς και της δικαστικής ακόμη προστασίας. Γιατί λέει μέσα στο άρθρο 153 ότι κανείς δεν θα μπορεί να δικαιωθεί αν δεν έχει αυτόν τον αριθμό. Και
Και οι προβλεπόμενες ως αμαρτυρώσεις είναι αντισταγματικές, διότι παραβιάζουν την προβλεπομένη υπό τις διατάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος, αρχή της αναλογικότητας ή ευλόγου ισορροπίας, καθώς είναι εξόφθαλμα δυσανάλογες προς τον φερόμενο σαν δίθεν σκοπό των ανεμών του περιάμεκα, τον οποίο αποσκοπούν τάχα να διασφαλίσουν ήδη την διαφάνεια και την διευκόλυνση των συναγωγών δυσφαλισμένων με τις κρατικές και δικαστικές αρχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Οι δε ποινές των ελόγων περιάμεκα νόμων προσβάλλουν παράνομα το συνταγματικό κατοχυρούμενο δικαίωμα για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητας. Αλλά και η προβλεπομένη ότι το άρθρο 153 στέρηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας είναι εντελώς ασύλληπτη και εξωφρενική, καθώς ακόμη και οι κατηγορούμενοι, ενδεικτικώς ως υπεξαιρέτες του δημοσίου χρήματος ή ως δωροδείκτες προεκλογικών χορηγιών, δικαιούνται και την χάνουν πράγματι δικαστικής προστασίας χωρίς να τους ζητείτε το ΆΜΚΑ. Προφανώς λόγω της μηδενιάς αναγκαιότητός του ως προς την ενάσχυση του ενόγου ατομικού δικαιώματος, δείγμα της χαρακτηριστικής υπερβάσεως της αρχής της Ευρώπης Ευρωπαίας που διέπει τον ελόγο νομοθέτη. Αυτό το νομικό έκτρωμα, δηλαδή ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως, υπό τις επαπειλούμενες κυρώσεις με τις οποίες σκοπείται η εξαναγκαστική επιβολή του, συνιστά μοναδική περίπτωση εντάξεως στο νομικό σύστημα της χώρας, μιας τόσο εκδήλως αντισταγματικής και αντιδημοκρατικής διατάξεως. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την παράδοση της κρίσεως ισοδυναμούν και στοχεύουν στον απόλυτο οικονομικό, εργασιακό, κοινωνικό αλλά και βιολογικό θάνατο του πολίτη, καθώς επειδή δεν θα μπορεί ούτε να αυτοαπασχοληθεί, το απομένει μόνο η ελεημοσύνη για να επιζήσει. Ο πολίτης, εάν χρησιμοποιήσει τον ΆΜΚΑ, δεν θα μπορέσει να κάνει απολύτως τίποτε για την επιβίωση αυτού και της οικογένειάς του. Θα θεωρείται παράνομος και θα τίθεται εκτός του κοινωνικού πλαισίου. Δυστυχώς, οι απεργαζόμενοι και σχεδιάζοντες την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εξαγγέλνουν την ενσωμάτωση του ΆΜΚΑ στην κάρτα του πολίτη ή να μην της δίνεται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει την διάρκεια ασθενείας, να δικαιωθεί από τα δικαστήρια και να εισπράξει τις συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσης παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, ή μη ο έχουν τον ΆΜΚΑ και την κάρτα του πολίτη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Παπασοστηνίου. Ανέπτυξε όλες τις εκδεκτικές πτυχές καταστρατήγησης των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Παρέθεσε τις διατάξεις επιδόμους γύρω από την κάθε πολίτη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κατέγραψε τις συναλλαγές και τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος και με την τρίτη. Ανέλησε το άρθρο 153 και μετά το περιάμετρο. Υπογράμμισε τον ιδιαίτερα εικαστικό χαρακτήρα της κάρτας που συνίσταται στον εντοπισμό του ατόμου ανά πάσα στιγμή. Έδειξε με τρόπο παραστατικό την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τα νομικά όπλα για την άρνηση της κάρτας. Τώρα, αγαπητοί αδελφοί, θα κάνουμε 20 λεπτά διάλειμμα. Μια ενημέρωση. Είμαστε αναγκασμένοι, καλησπέρα σας. Είμαστε αναγκασμένοι δυστυχώς εξαιτίας της επικαιρότητας να παρέμβουμε για λίγο, έχοντας μια μικρή όχληση, για να σας ενημερώσουμε για τρία βασικά πράγματα. Ξεκινάω το χειρότερο, όλοι μπορεί να το έχετε ακούσει κιόλας. Τέθηκε σε δημοσίευση και σε κοινή θέα μάλλον ένα προσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με βάση το οποίο καθιστάμεθα όλοι υποχρεωτικά, με το ζόρι θα έλεγα, δωρητές σώματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον, εάν δεν δηλώσουμε εγγράφως με βάση το νομοσχέδιο, το προσχέδιο αυτό, που εύχομαι να μην περάσει ποτέ, που εύχομαι να μην κατατεθεί ποτέ. Με βάση λοιπόν αυτό, εάν δεν αρνηθούμε
εγγράφος προς την Επιτροπή Μεταμοσχεύσεων ή κάποια επιτροπή θα την ονομάσουν αυτή κάπως, θα βρουν ένα ωραίο όνομα, ότι αρνούμεθα να είμαστε δωρητές σώματος, τότε εν δυνάμει όλοι, μικροί, μεγάλοι, γέροντες, νέοι, μωρά, νεογνά, θα θεωρούνται δωρητές σώματος. Αυτό σημαίνει με δύο λόγια ότι οποιαδήποτε στιγμή κρυθεί από νοσοκομιακούς ή φαντάζομαι κάποιους γιατρούς ότι έχει έρθει εγκεφαλικός θάνατος, όπως αυτό το νόμο, δεν είναι επί του παρόντος τώρα να το συζητήσουμε, έχουμε το ελεύθερο και δεν χρειάζεται τη συνένεση ή την έγκριση κανενός συγγενούς να μετατρέψουν τον άνθρωπο παύλα ασθενή σε στόχο ανταλλακτικό και να πάρουν ανταλλακτικό και να πάρουν ό,τι θέλουν. Με λίγα λόγια, θα τον σκοτώσουν. Έτσι, γιατί δότες πεθαμένοι είναι άχρηστοι. Το δεύτερο είναι ότι χτες το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίστη να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όπως άφησε να διαρρεύσει, αμέσως μετά θα κατατεθεί εκείνο της κάρτας του πολίτη. Και το τρίτο, για να μην στερώ το χρόνο σας, ήταν οι δηλώσεις που πολλοί είδατε προχθές σε τηλεοπτική εκπομπή του κυρίου Γιαννακουδάκη, που είναι εισηγητής στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή για την Κάρτα του Πολίτη, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ έκανε στροφή 180 μοιρών και διαφήμιζε την Κάρτα του Πολίτη για την φοροκάρτα. Δεν θα μιλήσουμε με ρεφέρον αυτό. Ευχόμαστε όμως η Συνοδική Επιτροπή να συνεχίσει να καταθέτει τις εισηγήσεις της στο πνεύμα που μέχρι τώρα έχει και προφανώς η Ιερά Σύνοδος ελπίζουμε να μην λάβει καθόλου υπόψη της αυτή τη μεταστροφή του, την περίεργη και αφιλήτια μεταστροφή του εισηγητή της. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες. Η δική μου ομιλία θα είναι
καθαρά από τεχνολογικής απόψεως, μιας και αυτό έχω σπουδάσει και με αυτό ασχολούμαι. Θα αναφερθώ στις επιστήμες και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στις διαδικασίες της μέλουσας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που οι κυβερνώντες θέλουν στανικά να μας επιβάλλουν. Όπως θα παρατηρήσετε και από τον τίτλο της ομιλίας μου, φαίνεται να παίζουμε τις λέξεις. Και για να μην παρεξηγηθώ, οφείλω να αποσαφηνίσω τις έννοιες, δίνοντας τους απαραίτητους ορισμούς. Παρακαλώ, δώστε προσοχή και ελπίζω το διάλειμμα που μεσολάβησε να σας έχει ξεκουράσει αρκετά, ώστε να μην η ορολογία σας πέσει πολύ βαριά. Λοιπόν, η κυβερνητική Cybernetics είναι ο ξενικός όρος. Είναι το επιστημονικό πεδίο που μελετά την επικοινωνία και τον έλεγχο στους ζωντανούς οργανισμούς και στις μηχανές που ο άνθρωπος έχει εφεύρει και κατασκευάσει. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη κυβερνήτης, που είναι το πιδάλιο της βάρκας. Ο Πλάτωνας πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο κυβερνητική πριν 2,5 χιλιετίες, εννοώντας με αυτόν την τέχνη της διακυβέρνησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διακυβέρνηση και η κυβερνητική έχουν τελικά κάτι κοινό που δεν είναι άλλο από την τέχνη του να διαχειρίζεται κανείς με τον καλύτερο τρόπο συστήματα υψηλής πολυπλοκότητας. Δεύτερος ορισμός. Η επιστήμη της πληροφορικής, informatics, μελετά τη δομή, την αλγοριθμική συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις φυσικών και τεχνητών συστημάτων τα οποία αποθηκεύουν, έχουν πρόσβαση, επεξεργάζονται δεδομένα, υπολογίζουν και επικοινωνούν την εξαγόμενη πληροφορία. Η πληροφορική μελετά επίσης τις υπολογιστικές, γνωστικές και κοινωνικές επιπτώσεις στον άνθρωπο. Από τους παραπάνω δύο ορισμούς βλέπουμε την εγκύτητα και τη συγγένεια που έχουν οι δύο έννοιες και πώς η κυβερνητική χρησιμοποιεί άμεσα την πληροφορική για τους σκοπούς της. Η στενή αυτή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών μας διευκολύνει να αναφερθούμε στην επόμενη έννοια που περιέρχεται και στον τίτλο της σημερινής ημερίδας, αυτή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λόγω της όλο και μεγαλύτερης εμπλοκής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι λεγόμενες TAP-PE, στην καθημερινή μας ζωή, οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης ενός κράτους έχουν υιοθετήσει και αυτές με τη σειρά τους τον ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο διακυβερνώσης πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τους πολίτες της. Την ενοποίηση όλων αυτών των ηλεκτρονικών λειτουργιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, οι ίδιοι οι κυβερνώντες αποκαλούν ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την παρουσιάζουν ως την καλύτερη λύση για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας μέσω της, ανοίγω εισαγωγικά, απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Από τις δύο διαβουλεύσεις που έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα, μάθαμε ότι σε πρώτη φάση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα χρησιμοποιηθούν έξυπνες κάρτες, δηλαδή κάρτες που θα εμπεριέχουν πληνθείο, ίσον μικροεπεξεργαστή, για τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, φορείας, ταυτότητας διαβατηρίου ή εργαζομένων κλπ. Επ' αυτού θα μας αναπτύξει διεξοδικότερα ο κύριος Ταβαμόπουλος. Στο επόμενο στάδιο, οι διάφορες αυτές κάρτες θα ενοποιηθούν σε μία υπερκάρτα. Ακόμα δεν έχουν δοθεί όμως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πληνθείων. Το αν θα είναι τύπου επαφής, και θα εξηγήσουμε, ή θα είναι χωρίς επαφή, αλλά μέσω ραδιοσυχνοτήτων RFID.
Ελπίζω να βλέπετε τι ακριβώς προσπαθώ να σας πω. Τα πληθεία επαφής είναι αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται το ποντίκι, φαίνεται. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ένα πληθείο RFID με την κεραία του, το οποίο βρίσκεται κάτω από μια κάρτα. Αυτή εδώ συγκεκριμένα είναι της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Λοιπόν, ας δούμε όμως τι είναι η τεχνολογία επικοινωνίας RFID. Μιας και θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την τεχνολογία επικοινωνιών RFID, θα εξηγήσω μερικές ακόμη βασικές έννοιες που θα χρειαστούμε για τη συνέχεια. Ξέρουμε ότι για να υπάρξει επικοινωνία χρειάζεται κάποιος να εκπέμψει ένα μήνυμα, ο πομπός, και κάποιος άλλος να το λάβει, ο δέκτης. Όταν το μήνυμα ληφθεί, αντιστρέφεται η διαδικασία και ο πρώην δέκτης γίνεται τώρα πομπός και στέλνει την απάντηση στον πρώην πομπό που τώρα γίνεται δέκτης της απάντησης. Κατανοητό? Η τηλεπικοινωνία μέσω ραδιοσυχνοτήτων επιτυγχάνεται χάρη σε δύο βασικά και αλληλοσυμπληρούμενα φυσικά φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού και της επαγωγής. Το κύκλωμα του πομπού τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα και μέσω της κεραίας του παράγει και εκπέμπει κατάλληλα διαμορφωμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ορισμένης συχνότητας, τα οποία και μεταφέρουν ένα μήνυμα, το μήνυμα. Τα κύματα αυτά ταξιδεύουν σε μικρή μεγάλη απόσταση μέχρι να τα συλλάβει η αντίστοιχη κεραία στο κύκλωμα του δέκτη. Εκεί μέσω του φαινομένου της επαγωγής παράγεται ή σωστότερα επάγεται ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο αποδιαμορφώνεται και έτσι έχουμε το αρχικό μας μήνυμα. Αμέσως μετά βέβαια η διαδικασία αντιστρέφεται όπως περιέγραψα προηγουμένως για να σταλεί απάντηση. Τώρα, το RFID είναι ακρονίμιο του αγγλικού όρου Radio Frequency Identification. Στα ελληνικά έχει αποδοθεί σαν ραδιοσυχνική αναγνώριση. Αποτελεί λοιπόν ένα ευφυές, θα έλεγα, αμάλγαμα της σύγχρονης μικροηλεκτρονικής νανοτεχνολογίας στην κατασκευή των πληνθείων, των μικροεπεξεργαστών, αυτά που λέμε τσιπάκια, και της αντίστοιχης ηλεκτρονικής τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων και τηλεπικοινωνίας. Ενώ οποιοδήποτε σύστημα RFID αποτελείται από δύο ξεχωριστές και σε απόσταση μεταξύ τους ηλεκτρονικές μονάδες. Η μία εκτελεί χρέη αναγνώστη, να σας πω και το αγγλικό, Interrogator Base Station λέγεται, και η άλλη χρέη ετικέτας ή Transponder Tag λέγεται. Η μονάδα λοιπόν του αναγνώστη εδώ επεξηγώ τι είναι το εξεπαφής, πληθείο. Εντάξει. Η μονάδα του αναγνώστη μπορεί να κατασκευαστεί ως μια φορητή συσκευή χειρός ασυνεχούς λειτουργίας, όπως βλέπουμε εδώ, μέσω της σκανδάλης που έχει ο χειριστής. Στο συγκεκριμένο εδώ περιλαμβάνει και το κλασικό αναγνώστη ενός barcode. Η δεύτερη συσκευή μπορεί να είναι ως σταθερή κατασκευή συνεχούς όμως λειτουργίας. Εντάξει, εδώ βλέπουμε μία που είναι επιτραπέζια και μία η οποία έχει τον τύπο μιας πύλης που διωχόμαστε. Αποτελείται λοιπόν η μονάδα του αναγνώστη από δύο ενεργά ραδιοσυχνικά κυκλώματα, ενός πομπού και ενός δέκτη, που λειτουργούν σε καθορισμένη συχνότητα και έχουν ορισμένη ισχύ και εμβέλεια.
Η μονάδα της ετικέτας, tag, περιλαμβάνει ένα κύκλωμα πομπού και ένα κύκλωμα τροφοδοσίας. Υπόψη είναι ότι η ετικέτα είναι αυτή που θα περιλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις κάρτες, τις λεγόμενες προσωπικές εξυπηρέτησης κτλ. Περιλαμβάνει λοιπόν ένα κύκλωμα πομπού και ένα κύκλωμα τροφοδοσίας. Εάν η κάρτα ή το τσιπάκι της ετικέτας είναι παθητικής λειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι δεν διαθέτει αυτόνομη παροχή ενέργειας μέσω μιας μπαταρίας, για παράδειγμα, αλλά το ρεύμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει παράγεται μέσω της λεγόμενης επαγωγικής σύζευξης του αναγνώστη και της ετικέτας. Αυτό γίνεται ως εξής. Εδώ βλέπουμε ετικέτες, εντάξει, RFID. Στο αυτό το μέρος εδώ είναι αυτές που χρησιμοποιούνται σε βιβλιοθήκες, σε βιβλία, σε προϊόντα. Εντάξει. Και αυτή εδώ είναι αυτή που είχαμε δει προηγουμένως, που χρησιμοποιείται σε μία κάρτα. Προσέξτε λίγο αυτό το διάγραμμα. Μόλις η ετικέτα είναι αυτό το μικρό κυκλωματάκι στο πάνω μέρος, εκεί που λέει το βελάκι, που λέει ποινή ο κεραίας ετικέτας. Λοιπόν, μόλις η ετικέτα βρεθεί μέσα στο ενεργειακό πεδίο του αναγνώστη, που είναι στο κάτω μέρος, και παραμείνει σε αυτό όμως για ορισμένο διάστημα, στην κεραία του κυκλώματος τροφοδοσίας της ετικέτας, το πάνω μέρος, δημιουργείται μία τάση εξεπαγωγής, που διατηρείται σταθερή από το κύκλωμα τροφοδοσίας. Η σταθερή αυτή τάση ενεργοποιεί το πλυνθείο, το τσιπάκι, το μικροεπεξεργαστή, δημιουργώντας έτσι μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ αναγνώστη και ετικέτας βάσει ενός καθορισμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Η πρώτη πληροφορία που επιστρέφει η ετικέτα είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης που διαθέτει, καθώς και άλλα δεδομένα που τυχόν τη συζητηθούν από τον αναγνώστη και τα έχει αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της. Οι RFID ετικέτες παθητικής λειτουργίας είναι... Φαίνεται ο δείκτης. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κύκλωμα της ετικέτας. Αυτό που περιλαμβάνεται σε μια κάρτα, δηλαδή ή σε ένα βιβλίο ή σε ένα προϊόν. Και αυτό εδώ είναι το κύκλωμα του αναγνώστη. Αυτές είναι οι δύο κεραίες που υπάρχουν εσωτερικά, δεν φαίνονται απ' έξω δηλαδή. Τώρα, πώς επιτυγχάνεται η σύνδεση. Είπα προηγουμένως ότι το κύκλωμα δημιουργεί ένα ενεργειακό πεδίο που διαπερνάει και την κεραία της ετικέτας. Αυτό δημιουργεί μία τάση, για όσους ξέρουν μαθηματικά ή φυσική, αυτής της μορφής. Το V0 είναι η τάση που δημιουργεί και τροφοδοτεί και δίνει ρεύμα στην κάρτα ή στο RFID τσιπάκι, ας πούμε. Εξαρτάται, βλέπετε, από τη συχνότητα της επικοινωνίας, του σήματος που στέλνει ο αναγνώστης, εξαρτάται από τον αριθμό περιστροφών του ποινίου της κεραίας. Βλέπετε εδώ. Αυτά εδώ είναι οι περιστροφές του ποινίου της κεραίας. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Εξαρτάται από την επιφάνεια, όπως βλέπετε, το εμβαδόν της κεραίας σε τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, αν θέλουμε να έχει μεγάλη εμβέλεια ο αναγνώστης, μπορούμε να βάλουμε μια πολύ μεγάλη κεραία και θα επιτύχουμε τη διασύνδεση, άρα και την παρακολούθηση για την οποία μας μίλησε ο νομικός μας εδώ, κύριος Χρήστος. Έναν αριθμό Q, όπως βλέπετε εδώ, που είναι ο συντελεστής ποιότητας του κυκλώματος, το οποίο ένας αριθμός
που καλό, να είναι, καλό είναι να είναι μεγαλύτερο στο 40 και με θεωρητικό μέγιστο του 100. Δεν φτάνουμε ποτέ εκεί. Β0, όπως βλέπετε εδώ, είναι η ισχύ του εισερχόμενου κύματος, δηλαδή αυτό που εκπέμπεται από τον αναγνώστη. Εντάξει, όσο πιο ισχυρό είναι, τόσο πιο μεγάλη εμβέλεια είναι. Και α είναι η γωνία μεταξύ των δύο κεραίων. Δηλαδή, αν είναι παράλληλες οι δύο κεραίες, έτσι, η γωνία είναι 0. Επομένως, έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή, ας το πούμε, ισχύ. Τώρα, αν η γωνία αυτή αλλάξει, θα έχουμε κάτι τι λιγότερο. Και το με αυτό σας άλυσα. Λοιπόν, μείναμε στο, λέγαμε ότι η άρεφα ιδιαίτερη της παθητικής λειτουργίας είναι μικρού μεγέθους και πάχους, όπως το είδαμε στις φωτογραφίες, και είναι εύκολο να τις κρύψουμε στην εσωτερική επιφάνεια πλαστικών καρτών, ετικετών βιβλίων, καταναλωτικών αγαθών, ακόμα και χαρτονομισμάτων. Η ευκολία συγκάλυψής τους φαίνεται και από το γεγονός, και του μεγέθους τους δηλαδή, φαίνεται από το γεγονός ότι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Bristol της Αγγλίας κόλλησαν επιτυχώς μικροσκοπικές RFID ετικέτες σε ζωντανά μυρμήγκια, έτσι ώστε να μελετήσουν τις συμπεριφορές τους. Οι RFID ετικέτες κυκλοφορούν σε τρεις διαφορετικούς τύπους, και προσθέξτε το αυτό να δείτε, ανάλογα με το είδος των πληθύων των μικροεπεξεργαστών που περιέχουν. Ο συνηθέστερος τύπος ετικετών είναι ο RO, Read Only, όπου τα δεδομένα εγγράφονται κατά το στάδιο κατασκευής και είναι αδύνατο να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν. Ο δεύτερος τύπος είναι ο WORM, Worm, στον οποίο μπορούμε να εγγράψουμε τα δεδομένα μία και μόνη φορά και κατόπιν είναι αδύνατο να τα τροποποιήσουμε. Και ο τρίτος τύπος είναι ο RW, Read Write δηλαδή, τα δεδομένα του οποίου μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε όσες φορές θέλουμε, εφόσον η ετικέτα βρίσκεται στην εμβέλεια του αναγνώστη. Από τις διαβουλεύσεις ακόμα δεν ξέρουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των πληθύων. Μπορεί κάλλιστα να είναι ο τρίτος τύπος, ο επαναπρογραμματιζόμενος. Επομένως, μπορούν να αφαιρέσουν και να προσθέσουν ό,τι θέλουν, εφόσον είμαστε μέσα στην εμβέλεια των αναγνώστων. Εκτός λοιπόν των ετικετών RFID παθητικής λειτουργίας με εμβέλεια εκατοστών έως 4 μέτρων, αυτά είναι ενδεικτικές τιμές. Γιατί αν ο αναγνώστης είναι αρκετά ισχυρός, με ισχυρή κεραία, καλής ποιότητος, μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε αποστάσεις 90 μέτρων ή και παραπάνω. Αν λοιπόν δεν είναι παθητικής λειτουργίας, αλλά είναι ενεργής λειτουργίας, που σημαίνει ότι ενσωματώνουν τη δική τους πηγή ενέργειας, συνήθως μια μπαταρία, διαθέτουν μεγαλύτερη εμβέλεια μέχρι και 90 μέτρα, αλλά λόγω μεγέθους έχουν περιορισμένη χρήση. Δεν μπορούν να μπουν σε κάρτα δηλαδή, δεν μπορούν να μπουν σε, να συγκαλυφθούν εύκολα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις ετικέτες RFID είναι τα κενά ασφάλειας που έχουν. Με το πιο συνηθισμένο αυτό της μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης των αποθηκευμένων στοιχείων του κατόχου ή και της υποκλοπής της ταυτότητας με εξοπλισμό κόστους μόλις 200 ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι υπάρχουν αναγνώστες RFID που προσαρμόζονται σε συσκευές iPhone ή iPad. Εδώ οφείλω να τονίσω ότι οι ετικέτες RFID έχουν χωρητικότητα μέχρι και 8 KB. Αρκετό χώρο δηλαδή για όλες τις προσωπικές λεπτομέρειες του κατόχου, μιας ψηφιακής φωτογραφίας προσώπου και άλλων βιομετρικών στοιχείων που θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν μέσα. Και αν είναι το τσιπάκι τύπου επαναπρογραμματιζόμενου, δεν θα έχουμε ιδέα αν έχουν μπει ή δεν έχουν μπει μέσα τα στοιχεία αυτά. Τα θέματα ασφάλειας των ετικετών RFID αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας τεχνικές μερικής συγκάλυψης
του αριθμού αναγνώρισης, καθώς και με τεχνικές ενισχυμένης κρυπτογράφησης. Το πρόβλημα όμως με αυτές τις μεθόδους είναι ότι κοστίζουν πολύ περισσότερο και χρειάζονται μεγαλύτερη ισχύ λειτουργίας του πληθύου RFID και αναγνώστες μεγαλύτερης ισχύως, πράγμα που τις καθιστά ασύμφωνες για μαζική παραγωγή. Λοιπόν, γνωρίσαμε την Τροχάδη την τεχνολογία RFID. Ας δούμε τώρα τι προβλέπεται για τη συνέχεια. Ως πολίτες λοιπόν θα κάνουμε εκτεταμένη χρήση των καρτών ή της υπεκάρτας του πολίτη. Επ' αυτού θα μας πει ο κ. Σταυρόπουλος. Επομένως, οι συναλλαγές αυτές θα πρέπει κάπου να αποθηκεύονται για να μπορούν να επεξεργαστούν. Γιατί ποιος ο λόγος να τις έχουμε. Μέχρι σήμερα που δεν υπάρχει ενιαία κάρτα συναλλαγών, αλλά πολλές και διαφορετικές, κάθε οργανισμός δημόσιος, εφορία π.χ., ή ιδιωτικός, τράπεζα, αποθηκεύει τις συναλλαγές μας στις δικές του βάσεις δεδομένων. Και προφυλάσσει αυτές τις βάσεις κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφάλειας πρόσβασης, ασφάλειας αποθήκευσης κλπ. Ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης των βάσεων δεδομένων σήμερα είναι με τη μέθοδο της κρυπτογράφησης. Θα τελειώσω λοιπόν την ομιλία μου, αφού πρώτα θα αναφερθώ αναλυτικότερα στην αντίστοιχη τεχνολογία της κρυπτογραφίας, αλλά και της δίδυμης αδερφής της, της κρυπτανάλυσης. Τι είναι η κρυπτογραφία? Δεν θα κάτσω να αναλύσω διεξοδικά το θέμα, απλώς έτσι για να πιάσουμε το νόημα όλοι. Την ονομάζουμε ως την τέχνη της απόλυτης ασφάλειας της πληροφορίας, αυτό σε εισαγωγικά. Και αυτό γιατί κάτι το οποίο είναι κρυπτογραφημένο, ακόμα κι αν ο εισβολέας έχει αποκτήσει φυσική παρουσία και βλέπει τη βάση δεδομένων, η πληροφορία παραμένει ασφαλής εφόσον η τεχνική κρυπτογραφίας είναι άψογη. Η ερώτηση όμως είναι, υπάρχει τεχνική κρυπτογραφίας τόσο υψής της ασφάλειας που δεν παραβιάζεται? Ας δούμε τις δύο κυριότερες τεχνικές, ίσον φθηνότερες, και τους αλγορίθμους που αυτές χρησιμοποιούν. Η πρώτη είναι, υπόψη και στις δύο που αναφερθώ, ισχύει αυτό που βλέπουμε στο σχήμα. Θα τις πω πρώτα και θα εξηγήσουμε το σχήμα αργότερα. Η πρώτη λέγεται συμμετρική κρυπτογραφία και χρησιμοποιεί το ίδιο μυστικό κλειδί για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση της πληροφορίας και γι' αυτό είναι πολύ γρήγορη στις διαδικασίες μετατροπής. Δεύτερη είναι η ασύμμετρη κρυπτογραφία ή η κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού, όπως λέγεται. Χρησιμοποιεί δύο κλειδιά, ένα μυστικό και ένα δημόσιο. Είναι σχετικά πρόσφατη τεχνική και το δημόσιο κλειδί χρησιμεύει για να κρυπτογραφήσουμε την πληροφορία, γιατί το ξέρουμε όλοι, αλλά η αποκρυπτογράφηση γίνεται μόνο μέσω του μυστικού κλειδιού που γνωρίζει ο κάτοχος. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί αλγορίθμους αρκετά μικρότερης ταχύτητας διαδικασίας μετατροπής. Η ερώτηση συνεχίζει. Μάλλον σας σκίζει το σήμα για τους τύπους και τα. Λοιπόν, υποθέτουμε, εδώ που λέει αρχικό κείμενο, είναι η πληροφορία που θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε. Η διαδικασία της κρυπτογράφησης, πέραν από τον αλγόριθμο που αυτή περιλαμβάνει, χρειάζεται και ένα λεγόμενο διαμοιραζόμενο μυστικό κλειδί. Πρέπει να το έχει αυτός που κάνει την κρυπτογράφηση, αλλά πρέπει να έχει και αυτός που θα κάνει την αποκρυπτογράφηση. Όταν κρυπτογραφηθεί η πληροφορία, είναι σε φάση που δεν διαβάζεται. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει νόημα. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε να παραμείνει κρυφή. Εδώ βλέπετε η λέξη ελευθερία, με μια κατάλληλη κρυπτογράφηση, βγαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το κρυπτογραφημένο κείμενο, θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία της αποκρυπτογράφησης, χρησιμοποιώντας ή το ίδιο κλειδί, αν είμαστε στη συμμετρική κρυπτογράφηση, ή το μυστικό κλειδί, αν είμαστε στην ασύμμετρη.
Και λογικά, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουν κάνει κάποια χαζομάρα, θα επανακτήσουμε το αρχικό μας κείμενο. Αυτή είναι με πολύ απλά λόγια η κρυπτόγραφη. Υπάρχει ασφάλεια. Πριν πω απάντηση, θα σας πω την, όπως σας υποσχέθηκα, για την κρυπτανάλυση. Το δίνω αδερφάκι της κρυπτόγραφης. Ο τελικός σκοπός της κρυπτανάλυσης είναι να βρει τις αδυναμίες της χρησιμοποιηθής κρυπτογραφικής τεχνικής και να μπορέσει να ξεκλειδώσει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα και άρα να έχει πλήρη πρόσβαση στη βάση των δεδομένων. Ο Claude Shannon απέδειξε ότι υπάρχει όντως κρυπτογραφική τεχνική που είναι απαραβίαστη. Όμως, πρέπει να τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις όσον αφορά το κείμενο μυστικό κλειδί που θα χρησιμοποιήσουμε. Ποιες είναι αυτές? Πρέπει να είναι μεγάλο μεγέθους, προσέξτε, τουλάχιστον ίσου ή μεγαλύτερου με το κείμενο που θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε. Δηλαδή, αν έχουμε να κρυπτογραφήσουμε κάποια megabyte πληροφορίας, χρειαζόμαστε και τα αντίστοιχα megabyte του μυστικού κλειδιού. Το κλειδί πρέπει να είναι πραγματικά τυχαίο ως προς το περιεχόμενο του, δηλαδή να μην το έχουμε πάρει από κάπου γνωστό, πρέπει να το έχουμε δημιουργήσει όχι εμείς, με κάποιον αλγόριθμο ή με κάποιον φυσικό τρόπο. Κβαντομηχανική, θα δούμε. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία και μόνη φορά και οπωσδήποτε να μείνει κρυφό από τον επίδοξο επιτιθέμενο. Όπως καταλαβαίνετε, οι δύο τελευταίες προϋποθέσεις είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να τηρηθούν, μιας και οι κυβερνώντες, εθνικοί και παγκόσμιοι, από ό,τι φαίνεται, θα θελήσουν να διατηρήσουν τα κρυπτογραφημένα προσωπικά στοιχεία μας, τις συναλλαγές μας κλπ, για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο επεξεργασίας γίνεται. Για λόγους ασφαλείας θα μας πούν, για λόγους τρομοκρατίας, για λόγους εξυπηρέτησης, πάντα ό,τι θέλετε. Προσοχή τώρα. Οποιαδήποτε τεχνική κρυπτογραφική μέθοδος και αν χρησιμοποιηθεί, χωρίς να τηρηθεί έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, το μυστικό κλειδί μπορεί να σπάσει δοθέντως. Πρώτον, ικανού χρόνου και δεύτερον, ικανής υπολογιστικής ισχύως, χρησιμοποιώντας την επίθετο της καταμέτωπων επίθεσης. Η ξενική ονομασία είναι brute force method. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τρόπος υπολογισμού της ασφάλειας μιας βάσης δεδομένων. Δεν υπάρχει τρόπος, δεν μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή. Και αυτό πρόσφατα επιβεβαιώθηκε και από την ίδια τη διευθύντρια της NSA, την Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις που ο επόμενος ομιλητής, κ. Αδαμόπουλος, θα αναφέρει. Αυτά και να σας πω, και να σας πω, ευχαριστούμε τον Φώτιο Κουτουλάκη, γιατί μας εισήγαγε σε ένα περίπλοκο κόσμο. Έδωσε την τεχνολογική διάσταση του προβλήματος, αυτή της μηχανογραφημένης δικτατορίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με πιο απλά λόγια, ο κ. Κουτουλάκης κατέδειξε με ποιο τρόπο οδηγούμεθα σε μια μηχανογραφημένη δικτατορία άνευ ιστορικού προηγούμενου. Οδηγούμεθα στην απροσωποποίηση και αντιμετωπίση των ίδιων των πολιτών μέσω της αλόγησης της καταγραφής πάσης φύσης προσωπικών στοιχείων σε βάση δεδομένων που θα διαμοιράζονται διακριτικά. Αλλά όπως είπε ο Θεός, θα τα ξέρουμε αυτή και δεν τα ξέρουμε εμείς.